Το χειροκρότημα των Γιαννιωτών κέρδισε το θεατρικό έργο «Ο φιλόσοφος Ξάνθος και ο δούλος του Έσωπος» που παρουσίασε χθες η πειραματική σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων. Με το έργο αυτό ενεργοποιήθηκε και η τρίτη σκηνή του Ηπειρωτικού Θεάτρου μετά τις παραστάσεις που είχε τη δυνατότητα να απολαύσει το γιαννιώτικο κοινό από την παιδική και την κεντρική σκηνή, ενώ ταυτόχρονα άνοιξε και τις καλοκαιρινές δραστηριότητες του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Τη σκηνοθεσία του έργου υπογράφει ο Σπύρος Μισθός, ενώ πρωταγωνιστούν η Νίκος Φερόπουλος, Άλκης Διαμαντής, Γεωργία Παπαδημητρίου, Αθηνά Τσικνιά, Γιάννης Χουλιάρας και Βασίλης Γουργούλης. Η παράσταση θα παρουσιαστεί και σήμερα. Συνάντησε για πρώτη φορά ένα λιοντάρι, φοβήθηκε τόσο πολύ που της κόπηκε η μηλιά. Όταν το ξαναείδε όμως, δεν φοβήθηκε και τόσο. Την τρίτη μάλιστα, τόρμησε και πλησίασε για να μιλήσει μαζί του. Ο μύθος μας διδάσκει ότι προσαρμοζόμαστε σε όλα. Στην ομορφιά, στην ασχήμια, το καλό ή το κακό, το ήμερο ή το άγριο. Ο είναι τόσο έξυπνος να έσαμος, ε! Στην επιστολή όπως ερχόμασταν, σε αρκετές περιπτώσεις με γλύπτωσε από πολλές δυσκολίες. Άσε που σε τρύπωσε κι άλλη θησαυρό. Μα, βρήκες θησαυρό και το χάρισες στον Ξάνθο, γιατί χρυσό μου το έκανες αυτό. Ήταν βαρύς, κυρία. Αν δεν τον έδινα, θα έπρεπε να τον κουβαλάω εγώ στεράκι.